Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Ο Νίκος Σοπογιόπουλος ζήτησε ένα λεπτό. Νίκο, αυστηρά. Θέλω να και κυρίως απευθύνομαι στους ανθρώπους που μας ακούνε και στο στούντιο και έξω. Υπάρχει μια αντεστραμμένη λογική, η οποία είναι απόρρια μιας αντεστραμμένης πραγματικότητας. Αυτό που μας χωρίζει δεν είναι ότι είμαστε κακότροποι. Δεν είναι οι άνθρωποι και οι κοινωνίες, δεν χωρίζονται στους ψηλούς, στους κοντούς, στους ωραίους, στους άσχημους, στους έξυπνους, στους χαζούς. Υπάρχουν και αυτά. Αλλά από την εποχή της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας υπήρχαν οι 500ομέδημνοι, οι 300ομέδημνοι, οι ποιείς, οι θήτες, οι σκλάβοι. Γιατί λοιπόν δεν φτάνουν τα λεφτά? Υπάρχουν λεφτά, αγαπητέ Νίκο, όχι με την έννοια που έλεγε ο Παπανδρέου. Υπάρχουν λεφτά. Προχτές ρώτησε ο Μανώλης ο Γλέζος πόσα έχουν πάρει τράπεζες αυτά τα χρόνια. Ο αριθμός 145 δισεκατομμύρια. Μόνο από εθνικούς πόρους. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, κύριε Κωνσταντινόπουλε, κυρία Σμακοπούλου? 145 δισεκατομμύρια. Χωρίς να λέμε για τα υπόλοιπα 100 από τους άλλους πόρους. Υπάρχουν λεφτά. 1 τρισεκατομμύριο. Πάλι ένα, για το παρελθόν, κύριε. 1 τρισεκατομμύριο, κύριε Τζίμερε, ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα. 1 τρισεκατομμύριο. Έχει πληρώσει σε τόκους και σε χρεολύσια ο ελληνικός λαός μετά το 1992. 1 τρισεκατομμύριο. Και εσείς ερχόσαστε τώρα και του λέτε ότι χρωστάει 300, άλλα 300, το 2020 θα χρωστάει άλλα 300 και μετά μιλάτε, και μετά μιλάτε, και μετά, Γιώργο, δώστου το αν ισχύει, είναι προϋπολογισμός 1 τρισεκατομμύριο, είναι 552 δισεκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους κεντρικής κυβέρνησης, 240 δισεκατομμύρια σε ό,τι αφορά βραχυπρόθεσμους τίτλους μέχρι το 2012, στοιχεία που είναι 3 εκατομμύρια. Λέω λοιπόν, ακούστε, διακόψτε με αυτό. Δεν λέμε εμεί τα νούμερα, με συγχωρείτε. Σταματήστε. Προϋπολογισμός. Λέω λοιπόν, κυρία Κουντουρά, παρακαλώ. Αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν λεφτά. Ο κύριο Σαμαρά είπε 150 δις από το χρέο που κουρέψαμε. 400 δις. Υπάρχουν λεφτά. Σας παρακαλώ. Πίνακας 3.6 του κρατικού προϋπολογισμού του 2014, σελίδα 82. Ξέρετε τι λέει εδώ? Ότι την τελευταία δεκαετία ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει 513 δισεκατομμύρια σε φόρους. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, κυρία Σημακοπούλου, κύριε Κωνσταντινόπουλο, κύριε Τζίμερε? 500 δισεκατομμύρια σε φόρους. Άρα λοιπόν. Σε μισθούς, σε συντάξεις, σε κρατικές παράδειγμα. Πήγαν σε μισθούς και συντάξεις. Εάν είχαν πάει σε μισθούς και συντάξεις, τότε το 2008 η αγοραστική δύναμη του μισθού και της σύνταξης δεν θα ήταν στα επίπεδα του 84. Μήπως πήγανε σε νοσοκομεία? Δεν θα είχαμε ράτζα 30 χρόνια στην Ελλάδα. Και σε νοσοκομεία, και σε αυτούς που κλέβανε από τα νοσοκομεία. Μήπως πήγανε στους κυρίους Τζίμερους? Λοιπόν, τα λεφτά αυτά πήγανε στους κυρίους. Θα το καταλάβετε. Πήγαν και στο ριζοσπάστη. Κύριοι Τζίμεροι, πήγαν σε μονοπόλια. Πήγαν σε τραπεζίτες. Πήγαν σε εργολάβους. Εγώ είμαι τραπεζίτης, μονοπόλιο και εργολάβος. Πήγαν. Τι λένε? Πήγαν σε μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι φόρο απαλλάσσονται μέχρι και για τα κομμωτήρια των στελεχών τους. Καταλάβατε που πήγαν τα λεφτά? Εκεί πάνε και τώρα τα λεφτά. Αν ο λαϊκισμός ήταν ευρώ, θα ήμασταν πλούσιοι. Άρα λοιπόν, άρα σε επιχειρηματία δεν δουλεύετε. Δεν εργάζεστε. Σε επιχειρηματία δεν εργάζεστε. Θα πείτε στον Κωνσταντινόπουλε. Είναι επιχειρηματίας, προσπαθεί να επιβιώσει ως επιχειρηματίας. Κωνσταντινόπουλε, θα πείτε στον εργοδότη συνάδελφό μου να μου κάνει ντάγια τις απόψεις μου? Τι λέτε τώρα, είπα τέτοιο πράγμα. Μα λέω λοιπόν, ακούσατε τέτοιο πράγμα? Κύριε Μπογιόπουλε, σε αυτό τον εργοδότη ακούσατε, βρίσκομαι και αυτή κύριε Χατζηγολάου, τον μάλωσα για σας. Ακούσατε κάτι τέτοιο? Ακούσατε τι σας λέω εγώ τώρα? Αφήστε τα αυτά. Εσείς θα τα αφήσετε αυτά με εμένα? Κύριε Μπογιόπουλε, θα μου πείτε αν ο Χατζηνικολάου είναι εργοδότης? Μα εσείς πριν λίγο είπατε για τους... Εγώ πρέπει να πάψω να είμαι κομμουνιστής. Τι λέτε? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τα καταλάβατε? Μα εσείς είναι αυτά που τα έχετε στο μυαλό σας. Αυτά με τους τσουκάτους εκεί που μεγαλώσατε και όχι σε μένα. Το καταλάβατε? Αφήστε αυτό το υφαγητό. Μεγάλωσα στη Γλανιτσιά Γορτινίας. Στη Γλανιτσιά Γορτινίας. Λέω λοιπόν τώρα. Στη Γλανιτσιά Γορτινίας μεγάλωσα εγώ. Και λέω αυτό.
Είναι λέω, κατάντια. Είναι κατάντια αυτή. Βεβαίως. Είναι το κράτος της κατάντιας που εκπροσωπείτε. Εγώ εκπροσωπώ το κράτος, κύριε Πρωθυπουργέ. Πάτε καλά. Πάτε καλά. Εκπροσωπώ το κράτος της κατάντιας. Εγώ το κράτος. Εγώ εκπροσωπώ το κράτος. Είναι το δικό σας κράτος. Τι λέτε τώρα. Ούτε να διαβάσετε δεν ξέρετε. Ούτε να διαβάσετε δεν ξέρετε. Εγώ εκπροσωπώ το κράτος. Πείτε μου λοιπόν τώρα. Μετά από ένα τρισεκατομμύριο ελληνικός λαός σε τοκοχρεωλήσια. Τι λέτε για την άποψη που λέει αρκετά τους πληρώσαμε και τους κερδοσκόπους και τους τοκογλύφους και τους δανειστές. Τέλος κύριοι. Ούτε φράγκο πια από αυτόν τον ελληνικό λαό. Τι έχετε να πείτε για το γεγονός ότι αυτή πάρα η χώρα πολλά, αλλά περιμένω να πείτε πλούτο, εσείς μετά το τέλος. Ο οποίος τι πλούτος θα συμβεί, δεν θα έρθει με τα ξυλάκια που λέτε ότι θα φτιάχνουν οι νέοι άνεργοι εσείς. Ούτε με τις γυναίκες που θα πλέκουν πουλόβερ. Αυτός ο πλούτος βρίσκεται και με στο λεωφτό πλούτο αυτής της χώρας, στον επίγειο πλούτο, γιατί είναι πιο ενδιαφέρον, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες. Για πείτε μας λοιπόν, να μας τα πεις και εσύ, από αυτόν τα ακούω κάθε και μέρα. Καταλήγω. Από αυτό, και καταλήγω, αυτά τα κοκορομαϊκά. Και καταλήγω και σας λέω, σε αυτή τη χώρα, ακούστε, εσάς δεν σας ακούμε κάθε μέρα. Δεν ψηφίζατε τόσα χρόνια. Δεν σας ακούμε κάθε μέρα, να ακούσουμε και εσάς. Ο πλούτος που παράγει αυτός ο λαός φτάνει τα 190 δισεκατομμύρια με βάση τον προϋπολογισμό. Συγνώμη. Ξέρετε γιατί δεν φτάνουν. Γιατί τα 74 από αυτά έχουν δεσμευτεί για τόκους και χρεωλήσια. Γι' αυτό δεν φτάνουν. Γι' αυτό δεν έχουμε μισθούς. Γι' αυτό δεν έχουμε συντάξεις. Και αυτή είναι η πολιτική της κυρίας Ασημακοπούλου, ναι, του κυρίου Κωνσταντινόπουλου, δική, του κυρίου Τζίμερου και όλων αυτών που λένε είναι ότι θα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Και ποια είναι η εναλλακτική, άστο είναι όλα λάθος τα νούμερα. Και η εναλλακτική είναι ποια. Αν περίμενα να πω για να ακούσω κάποιον στο αγαπημένο παιδί του κράτους, δηλαδή το κουκουέ όλα αυτά τα χρόνια, να πει ότι η δημιουργία ξανά και εγώ που είμαι στη μεγαλύτερη εχθρή του κρατισμού. Μήπως κυβερνούσαμε κιόλας όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως κυβερνούσαμε. Εμείς, το κουκουέ. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, παρέχοντας στήριγμα. Παρέχοντας στήριγμα στο δημοκρατισμό. Θα σας παρακαλέσω όμως τώρα. Παρέχοντας στήριγμα στο δημοκρατισμό. Θα σας παρακαλέσω, επειδή είναι 2 το πρωί και επειδή οι συμπολίτες μας δεν έχουν μιλήσει. Μία πρόταση. 30 δευτερόλεπτα. Πάλι για το παρελθόν. Ξανά για το παρελθόν. Εσύ να μου λένε ότι δεν μιλάμε με στοιχεία και ότι πετάμε νούμερα. Ο κύριος Τουρνάρας. Παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ο κύριος Τουρνάρας έχει πει ότι πήραμε 250 δις από τα δύο μνημόνια. Ο κύριος Σαμαράς στη συνέντευξή του στο Μέγκα γύρισε και είπε ότι κουρέψαμε άλλα 150 δις από το χρέος. Mm-hmm. Γι' αυτό πολύ σωστά είπε ο κύριος Μπογιόπουλος ότι το σύνολο είναι 400 δις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το χρέος το 2009 ήταν 320 δις και το 2013 με 400 δις που πήραμε εξακολουθεί να είναι 330 δις. Δηλαδή, είναι 330. Το ΑΕΠ ήταν 120% το 2009. Μια πρόταση για το μέλλον. Και σήμερα είναι 176. Οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες. Είναι η πολιτική έξω από το μνημόνιο, κύριε Τζίμερε, το έχουμε πει. Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Τι χρωστάμε? Δεν χρωστάμε αυτά που λένε. Ωραία. Να σας πω. Κατάργηση, πώς θα βγάλουμε λεφτά? Διαπραγμάτευση πραγματική. Χρέος μηδέν, σας λέω εγώ. Μας λένε λοιπόν αύριο. Μας λένε αύριο ότι το χρέος είναι μηδέν. Τι θα παράγουμε? Τι θα παράγουμε? Δεν παράγουμε τίποτα. Εθνικό πρόγραμμα για παραγωγή, για να συγκλώτηση της οικονομίας. Πείτε το από τώρα. Εμείς τα έχουμε πει να γίνει τράπεζα που θα επιτρέψει σε όλο τον κόσμο αυτόν που χρωστάει σήμερα να πάει να διεκπαιρεώσει τα δάνειά του, να μπορέσει να πάρει. Να γίνει τράπεζα, πώς γίνεται μαγικά γίνονται αυτά? Για όλα αυτά που λέτε εσείς θα παράγουμε τσολιαδάκια, θα παράγουμε. Εσείς τι παράγατε? Παρακαλώ θερμά, είναι πολύ άσχημη εικόνα αυτή. Εσείς θα πείτε στον άλλον τι θα παράγει? Θα παράγει πληροφορική, θα παράγει λάδι, θα παράγει πολιτισμό, ό,τι γουστάρει. Απλώς το κράτος θα τον αφήσει. Δεν μου λέτε, κύριε μου, τα λεφτά που ως διαφημιστής μοιράζατε, ποιος τα παρήγαγε σε αυτόν τον τόπο? Εσείς τα παραγάγατε. Ποιος τα παρήγαγε? Θέλετε να μιλήσουμε για μένα προσωπικά? Θέλω να μιλήσω για το πώς παράγεται ο πλούτος. Με συγχωρείτε, πηγαίνατε στην οικοδομία εσείς και τα είχατε παράξει. Πηγαίνατε εσείς σε κανένα χωράφι και τα παράξατε. Έτσι παράγεται ο πλούτος σε κάθε χώρα. Εσείς από πού καταλάβατε? Εσείς από πού? Δεν θα το ανεξάρτητο. Από πού πληρωνόσατε? Παρακαλώ πάρα πολύ. Από πού πληρωνόσατε? Είναι ντροπή αυτό. Από πού πληρωνόσατε τροπή, τόσα χρόνια? Κύριε Κωνσταντινόπουλε, σας παρακαλώ. Όχι, δεν είναι ντροπή, γιατί... γιατί με φέρνετε στο σημείο αυτό? Εγώ πριν μια είπα κάτι. Νομίζετε ότι κάνει καλό στο πολιτικό κόσμο της χώρας η εικόνα 10 ανθρώπων που μιλούν όλοι μαζί?
Παρακαλώ θερμά. Σα παρακαλώ επί μισή ώρα. Παρακαλώ θερμά. Ακούστε τα πράγματα και ακούστε τι κάνει καλά. Κύριε Τζίμερε, παρακαλώ, μιλούσατε 10 μαζί. Ελάτε για ένα λεπτό σε μένα, στη θέση σαν να, σαν να κυβερνούσε την Ελλάδα ξανά για όνομα του Θεού. Στη θέση του ανθρώπου που είναι στο σπίτι και προσπαθεί να καταλάβει. Είναι πάρα πρέπει πολύ πρέπει να καταλάβει ότι αυτά δεν ισχύουν. Παρακαλώ, ελάτε. Το όνομά σας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κώστας Παπαδόπουλος και η καταγωγή μου είναι και εμένα από την Ήπειρο. Λυπάμαι για την εικόνα που δίνει το πάνελ σας, γιατί αν αύριο βάλετε αυτό το πάνελ να το δείτε στην τηλεόραση, δεν θα καταλαβαίνετε εσείς οι ίδιοι τι λέγατε. Προχωρώ όμως παρακάτω στο διατάφτα. Θέλω να ρωτήσω τους κυβερνώντας, το κυβερνών κόμμα και το συμπαραστάτη, την κυρία Σιμακοπούλου και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, όταν είπαν προηγουμένως ότι όλοι πληρώνουμε, πώς πληρώνουμε όλοι, όταν εσείς οι κύριοι βουλευτές, και δεν άκουσα κανέναν, ούτε της αντιπολίτευσης, ούτε του ΚΚΚ, κανέναν, ούτε της ΔΙΜΑΡ, ούτε και τους ανεξάρτητους Έλληνες να διαμαρτυρηθεί, γιατί εσείς απαλλάσσεστε στο 75% για όλα σας τα εισοδήματα, είτε ενίκεια, από οποιαδήποτε πηγή, ενώ εμείς όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πληρώνουμε για όλα. Πώς πληρώνουμε λοιπόν όλοι μαζί? Δεν πληρώνουμε όλοι μαζί, πληρώνουμε εμείς και όχι εσείς. Διότι για να σας βγάλουμε στη θέση που είσαστε, άλλα μας υποσχεθήκατε, άλλα κάμετε. Παρακάτω. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος είπε προηγουμένως ότι παρόλο που έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα όπως διατείνεται, και έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και μακάρι να είναι έτσι, άσχετα αν κάποια δισεκατομμύρια οφείλονται στο λαό από συντάξεις, εφάπαξ, επιστροφές, ΦΠΑ και άσχετα αυτά, έρχεται και μας λέει τώρα ότι από πού θα δανειστείτε. Απάντησε στο ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Σκουρλέτη, από πού θα δανειστείτε. Αφού έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, που σημαίνει ότι έχουμε καλύψει τα έξοδά μας. Άρα, εκ των πραγμάτων πάλι θα δανειστούμε, άσχετα αν έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Έτσι είναι, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν, τι λέμε, θα βγούμε από το μνημόνιο? Μα πώς θα βγούμε από το μνημόνιο, το από αυτή την θανατηφόρα δανειακή σύμβαση? Μα έχουμε χρέο. Έχουμε χρεοκοπήσει. Έχουμε χρέο. Τρίτον, εσείς που είσαστε κυβερνώντες και οι υπόλοιποι συγκυβερνώντες και τα υπόλοιπα κόμματα, δεν άκουσα κανέναν το 2010 ή το 2011 ή 2012 να γυρίσει να πει «Εμείς σήμερα ψηφίσαμε το 2014 να μειωθεί η σύνταξη». Ψηφίσαμε το 2014 να είναι τόσο ο φόρος. Δεν το είπατε όταν το κάματε, παραφήσατε να έρθει τώρα και να πείτε «Α, αυτό το είχαμε ψηφίσει». Και κοντά στα χλωρά του τι είχαμε ψηφίσει, καίγονται και κάποια ξερά νέα καινούρια, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Και το τελευταίο, εφόσον θέλετε να υπάρχει αξιοκρατία και να είμαστε ειλικρινείς απέναντι, ο ένας απέναντι στον άλλον, να είσαστε κι εσείς οι βουλευτές όλοι ειλικρινείς απέναντι στο λαό. Απέναντι σε εμάς, που για μας είσαστε εκεί, εμείς σας βγάλαμε εκεί. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Λέγομαι Δημήτρης Παπαγιαννίδης. Θα ήθελα να εκφράσω καταρχήν την αποστροφή και την απέχθεια προς το πολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς που το εκπροσωπούν και βρίσκονται εδώ. Το πολιτικό, και θα συμπληρώσω και το μηντιακό σύστημα που μας κυβερνάει, μια και έχουμε και δημοσιογράφους εδώ πέρα. Και αυτό θα ήθελα να το εκφράσω και νομίζω ότι εκφράζω το μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, διότι δεν έχει κάνει τίποτε για να υποστηρίξει τους Έλληνες πολίτες. Λέμε ότι έχουμε κυβέρνηση Ελλήνων πολιτών, αλλά η κυβέρνηση αυτή δεν νομοθετεί τίποτα για τους Έλληνες πολίτες. Νομοθετεί για τους δανειστές μας και μόνο. Νοιάζεται μόνο πώς θα πληρωθούν οι δανειστές και τίποτα για το πώς θα περάσουν οι Έλληνες πολίτες. Υπάρχει υπερφορολόγηση, δηλαδή ό,τι έσοδα θέλει να έχει το κράτος έρχεται και τα παίρνει μόνο από τα συνήθη υποζύγια που έχουμε πει, δηλαδή από τους μισθωτούς και από τους συνταξιούχους. Έχουμε καταντήσει πλέον να νιώθουμε ότι μπαίνετε σαν κλέφτες στα σπίτια μας και ακούμε την φράση που λένε οι κακοποιοί «τα λεφτά σου ή τη ζωή σου». Και όσοι δεν έχουν να δώσουν αυτά τα λεφτά, δίνουν τη ζωή τους. Είπατε προηγουμένως, είπε η κυρία Σιμακοπούλου,
ότι έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν, ότι υπερδανιστήκαμε. Πολύ ωραία. Θα αναζητηθούν ευθύνες για αυτά τα πράγματα. Θα αναζητήσουμε να δούμε ποιοι έφαγαν αυτά τα χρήματα, ποιοι έκλεψαν αυτά τα χρήματα. Δεν είναι μόνο ο Τζοχατζόπουλος. Πλούτησαν όσοι πέρασαν από το ΙΠΕΧΟΔΕ, όσοι πέρασαν από το Εθνικής Αμήνης, όσοι πέρασαν από το Υγείας, όσοι πέρασαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν θα πρέπει να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί. Γιατί λέτε να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και ο κύριος Τζίμερος το είπε αυτό το πράγμα. Αφήστε τι έγινε στο παρελθόν. Αφήστε τι έγινε στο παρελθόν. Να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Όχι. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε ποιοι έφταξαν και πρέπει να πληρώσουν. Σαφέστατα. Και να πάνε φυλακή και να μας δώσουν τα χρήματα πίσω, τα χρήματα που επέκτησαν από τον ελληνικό λαό. Εγώ ανέφερα και ονόματα, αγαπητέ μου. Ανέφερα και ονόματα. Ναι, αλλά για δεν κάνει. Το λέει, κύριε Τζίμερε, πάντως. Το είπατε τρεις φορές. Από εδώ και πέρα, αφήστε πάλι τα ίδια. Για εσάς το λέει. Όχι, θέλουμε να ξέρουμε ποιοι από τα έγκλημα. Μην αλλάξετε το λεπτό. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Δεν γίνεται, διότι θα ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Όταν δεν τιμωρούμε τους κλέφτες, θα έχουμε κλέφτες και μπροστά μας. Σαφώς. Και επειδή λέτε ότι είστε νέοι πολιτικοί, είπατε προηγουμένως και ότι δεν ξέρετε τι έγινε στο παρελθόν, υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Εφόσον λοιπόν θέλετε να μάθετε, φροντίστε να φέρετε κάποιες προτάσεις, ούτως ώστε εδώ γίνονται εξεταστικές και δεν προκύπτει τίποτα από τις εξεταστικές. Οι ίδιοι ψηφίζετε ότι δεν έγινε τίποτα. Για τόσα σκάνδαλα που υπήρξαν. Και βέβαια έχω να πω ότι για όλα τα κόμματα, αυτό που είπα προηγουμένως, αποστροφή και απέχθεια, δεν αφορά μόνο τα κυβερνώντα κόμματα, αφορά όλα τα κόμματα σήμερα της Βουλής. Είτε βρίσκονται δεξιά, είτε αριστερά, είτε στο κέντρο, είτε στη στροφή όπως είναι η Δημάρ, είτε ο κύριος Τζίμερος που είναι εκτός. Αυτό θέλω να το εκφράσω για να το καταλάβουν όλοι. Έτσι αισθάνονται οι Έλληνες πολίτες. Ευχαριστώ. Ελάτε. Χούντος Δημήτριος, συνταξιούχος του ΑΕ. Αντί 1.600 ευρώ. Μετά από 20 μήνες πήρα 740, με γενικό λογαριασμό το 740, ενώ όταν κατέθεσα το 11 ήταν 1.300, μετά 1.200 κτλ. Μου κλέψαν 3 δώρα και πλήρωσα το 110% από αυτά που δικαιούμαι να πάρω αν δεν υπήρχε η κρίση. Και σύν 20% που πληρώνω σε αυτά, που ό,τι αγοράζω τώρα με τα 700 ευρώ, πληρώνω 20%, 23%, μέσον όρος 20 μετά, άλλα 13 και άλλα 23. Λοιπόν, θέλω τώρα μια παρατήρηση να κάνω και μια συμβουλή να δώσω στους 300 και άλλοι 10.000 που περιβάλλουν αυτούς. Να κάνουν αυτοί περικοπές περισσότερους από ό,τι κάναν σε εμάς. Πρώτο. Δεύτερον, να βρεθεί ένας Έλληνας. Ένας από τους 300 και αυτοί οι 10.000. Να βάλει ένα χιλιάρικο στο χρέος. Που έπρεπε όλοι μαζί να πούνε ότι όσοι έχουμε λεφτά και έχουμε να φάμε, να μην πάρουν μισθό καθόλου. Όχι να κόψουν όσα κόψαν εμάς. Αλλά με το 120% του μισθού μου, τη σύνταξή μου, εμένα το μισθό το δικό σας, αλλά να κόψετε και το 100% και να δώσετε και μερικά από αυτά. Και να πείτε, εγώ είμαι Έλληνας. Είμαι απόγονος του αβέρωστου Σίτσα, του Ζάπα, του Λάπα κτλ. Ένας ευεργέτης. Να τα βάλει αυτά τα λεφτά στο Ταμείο της Φτώχειας. Μπορούσαμε να πράσουμε καλύτερα. Δεν μείνει να περνάνε καλά αυτοί που έχουν τα λεφτά, τα κλεμμένα κυρίως, και να τα βγάζουν και έξω. Είναι πράγματα που είναι ασύνθετα. Και μια συμβουλή στους 300 τώρα. Θα σας το φέρω σαν ένα έτσι ανέκδοτο. Είμαστε όλοι μέσα σε ένα λεωφορείο και έχει μείνει από μπαταρία. Παίρνει 70-80 άτομα μέσα και άλλοι τόσοι όρθιοι που είμαστε, οι 300 της Βουλής τέλος πάντων είναι όλοι μέσα στο λεωφορείο αυτό, και δεν κατεβαίνει κανένας να σπρώξει. Ένας το τραβάει από εδώ, άλλος το τραβάει από εκεί. Εάν σπρώξετε ένας-ένας αυτό το χρέος, ή εκεί που είμαστε θα πάμε πιο πάνω. Σας συμβουλεύω λοιπόν να σπρώξετε όλοι μαζί. Και όχι να φωνάζετε ένας απέναντι στον άλλον. Εσείς φταίτε, εμείς φταίμε. Όχι, δεν φταίω, και κάνατε ένα διάλογο προηγουμένως εδώ. Δεν το κάνει ούτε η κερακατίνα της γειτονιάς μου. Έχω να πω πολλά, αλλά δεν θέλω να φάω τον χρόνο του από τους άλλους. Τσερκεζίδης Γιώργιος. Εγώ θα σταθώ στη συζήτηση του πάνελ, κύριε Χατζηνικολάου. Ξεκινήσω από το τέλος, να φτάσω στην αρχή. Ο κύριος Μπουγιόπουλος, ο οποίος τον εκτιμώ, δεν με ξέρετε, τον ξέρω, αλλά τον βλέπω δυστυχώς στα κανάλια, ο οποίος είναι ο μόνος που του σταχώνει, θα το πω έτσι, λαϊκίστικα, που αυτή τη λέξη δεν την έχω καταλάβει τι είπα να πει, γιατί εμείς ο λαός τους ψηφίζουμε. Λαϊκισμό, αυτή τη λέξη την ακούω πάρα πολλές φορές και δεν ξέρω γιατί λέει. Τέλος πάντων, έχει πει πάρα πολλές φορές μερικά πράγματα τα οποία δεν έχει απαντηθεί. Όπως και τώρα δεν απαντήθηκε πάλι που είπε για τα λεφτά. Όπως και ο κύριος Κουλέτης είπε για τα 247 δις και πάλι δεν απαντήθηκε. Όπως και πάλι μια φορά πριν από πολύ καιρό, όταν ρωτήθηκε ο κύριος Βενιζέλος
Από πού χρωστάμε αυτά τα λεφτά, σε ποιον τα χρωστάμε και πώς τα χρωστάμε. Πάλι δεν απαντήθηκε. Τελικά πρέπει να φτιαχτεί μια ομάδα η οποία να μπορέσει να τους στριμώξει να δουν αυτά τα λεφτά. Πού πήγαν οι ερωτήσεις, υπάρχουν οι απαντήσεις ποτέ. Το πρώτο σκέλος. Ο κύριος Τζίμερος προλίγου είπε ένα μοντέλο που ο κύριος Κουλέτης απάντησε. Είπε για το μοντέλο του επιχειρηματία του αυταποσχολούμενου να μην μπει στον ΟΑΕ. Ενώ μίλησε λοιπόν για κάποιον επιχειρηματία, ο κύριος Κουλέτης μίλησε για ένα 15χρονο εργάτη. Άλλο είπε ο ένας, άλλο είπε ο άλλος. Εγώ, σαν έμπορος και σαν επιχειρηματίας, λέω ότι κάποιος που ξεκινάει να κάνει την επιχείρησή του, να είναι στην διακριτική ευχέρειά του, να μπορεί να σταθεί απέναντι, αν όμως πάρει έναν εργαζόμενο, αυτό θα τον ασφαλίσει. Είναι υποχρεωμένος. Να πάρει το ρίσκο να μην έχει καμία ασφαλιστική κάλυψη, γιατί δεν μπορεί να λέγεται επιχειρηματίας, να λέγεται έτσι, να λέγεται αλλιώς, αλλά θέλει και από το κράτος να τα έχει όλα. Όχι. Να μπει μια πρόταση και η πρόταση πάντα την ψάχνουμε και την αναλύουμε και τη φτιάχνουμε. Μια πρόταση είπε. Και έρχομαι λοιπόν σε ένα άλλο σκέλος το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάτε για ανάπτυξη. Μα για ποια ανάπτυξη να μιλήσουμε, να φέρουμε δηλαδή χρήμα. Μα πρώτα πετάμε το χρήμα το δικό μας. Με ποια μορφή. Πετάμε τις επιχειρήσεις έξω. Πόσο κόσμο να φέρει ανάπτυξη αφού όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις φεύγουν. Όλος ο κόσμος που είναι άνεργος είναι γιατί σταμάτησε η ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη. Αυτή που υπήρχε μετά το 40, μετά τον πόλεμο. Κλείνεται τη μία επιχείρηση μετά την άλλη. Γιατί δεν βλέπετε αυτό το μοντέλο. Θα έρθω να ρωτήσω λοιπόν το εξής, κύριε, το οποίο δεν το ρωτάω εγώ, το ρωτάει όλος ο λαϊκισμός για σας. Έχετε προδώσει τη χώρα μου. Τα πουλήσατε όλα, δεν ενδιαφέρεστε για κανέναν και για τίποτε. Η συζήτηση που έχετε κάνει εδώ και που κάνετε κάθε φορά στα παράθυρα είναι η εξής. Τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή και τι έχει γίνει πριν. Σας ερώτησε πριν λίγο ο κύριος Χατζηνικολάου. Το επόμενο θέμα, τι θα κάνουμε. Πρόταση δεν έχει πει κανένα σας. Δεν έχετε τη δύναμη να βγάλετε μια ανάπτυξη. Βάλτε όλη την Ελλάδα που είναι μια Χερσόνησος, βάλτε στο σχέδιο πόλεως και αφήστε τον κόσμο να χτίσει. Λεφτά υπάρχουν, είπε ο κ. Παπαδρέου. 170 δις του κόσμου. Φτιάξτε μια ανάπτυξη. Ρίξτε το βάρος στην οικοδομή, όπως το έριξαν τότε μετά τη Χαλιβουργική που ήταν η πρώτη ανάπτυξη της χώρας και δεν είχαν τι να το κάνουν τόσο μετάλλευμα, και το ρίξαν το βάρος στην οικοδομή. Όλα τα επαγγέλματα της Ελλάδος είναι μέσα από μια οικοδομή. Άσχετα αν δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι Έλληνες, γιατί δεν θέλουν για τον αλφαβήτα λόγο. Ανάπτυξη υπάρχει. Σταματήστε αυτή την εφορία που έχετε κατακρεουργήσει τον κόσμο. Και όταν λέμε εφορία, μιλάμε την εφορία εκεί που πρέπει. Σε αυτό το γιατρό που κάνει μια εγχειρησούλα και παίρνει 8.000, κύριοι. 8 και 5.000 για μια εγχείρηση. Αυτόν τον άνθρωπο πιάστε τον. Τους άλλους αφήστε τους. Τώρα τι άλλο να πω. Μιλάτε και δεν έχουμε ακούσει ποτέ και τίποτε σταθερό. Απλά μιλάτε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Πουλιέζος Δημήτρης λέγομαι, πρώην βιοτέχνης και νυν άνεργος. Άκουσα, κύριε Χατζηνικολάου, με πολύ μεγάλη προσοχή όλες τις τοποθετήσεις των καλεσμένων σας στο πάνελ και για άλλη μια φορά επιβεβαίωσα δυστυχώς τη γνώμη μου ότι το υπάρχον πολιτικό μας προσωπικό είναι δυστυχώς ανίκανο να βγάλει την πατρίδα μας από το πρόβλημα το σοβαρό που έχει. Λένε πολλοί πού θα βρεθούν τα χρήματα. Κύριε Χατζηνικολάου, και εδώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα πολύ σοβαρό βάρος που πέφτει στους ώμους σας και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί μέσα σε μια χούφτα από ελληνόψυχους δημοσιογράφους συγκαταλέγεστε κι εσείς. Και ο λόγος που διάλεξα να έρθω σήμερα σε εσάς είναι και αυτός, γιατί σας εμπιστευόμαστε και σας αγαπάμε. Να είστε καλά. Τα χρήματα υπάρχουν, κύριε Χατζηνικολάου. Υπάρχουν τώρα και 13 μήνες κατατεθειμένα στο όνομα της ελληνικής κυβερνήσεως. Είναι 600 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ στο όνομα της ελληνικής δημοκρατίας. Τα έχει καταθέσει ο Έλληνας Αρτέμις Σόρας, έτσι ώστε να ξεχρεώσει η πατρίδα μας και στη συνέχεια να μείνουν και τα μισά σχεδόν για ανάπτυξη. Και ήθελα να ερωτήσω, και γιατί είπα προηγουμένως υπάρχει και βάρος στους ώμους τους δικούς σας, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτά τα θέματα που είναι πολύ σοβαρά οφείλατε να τα αναδείξετε. Το θέμα από αυτό σας περιμένουμε αναδείξει και έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία τα χρήματα δεν υπάρχουν.
Λοιπόν, στις υπάρχει 28... Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Εσείς το πιστεύετε ότι επίσημη... υπάρχουν, κύριε Χατζηνικολάου? Επίσημη... Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν? Τι θα χρήμα... πει αυτό? Εσείς ως δημοσιογράφος. Δεν με ακούσατε, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Εσείς την προσωπική σας. Με ακούσατε. Α, είπατε για το Υπουργείο Οικονομικών. Ότι υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσείς Οικονομικών. Εσείς προσωπικά, σαν δημοσιογράφος, πιστεύετε ότι αυτό το χρηματικό ποσό Όχι, υπάρχει? Όχι, πιστεύω την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προσφέρεται στη χώρα η δυνατότητα να αποπληρώσει το χρέος της και η χώρα να την αρνείται. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα μπορούσε να τα αγοράσει μόνος του ο Σόρας. Μόνος του θα μπορούσε να σκουπίσει όλα τα υλικά ομόλογα. Δεν είναι ανάγκη να ζητήσει την άδεια του κράτους. Θα μπορούσε μόνος του να τα αγοράσει. Και όμως, άλλο ένα λεπτό θέλω, κύριε Χατζηνικολάου. Και όμως υπάρχει δικαστική απόφαση 28 που δεν η το ξέρει. Η απόφαση δεν αφορά την ουσία του θέματος. Αφορά την ουσία, γιατί όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αφορά, θα με συγχωρήσετε, έχω παρακολουθήσει όλο το θέμα. Η δικαστική απόφαση αφορά δημοσιεύματα. Δεν αφορά την ουσία του θέματος. Αφορά ότι ο κύριος Σόρας και ο πρόεδρος του οργανισμού ΕΝΤ, ο γιατρός, ο Μανώλης ο Λαμπράκης, είναι αθώοι για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Αλλά παράλληλα, στο τέλος της δίκης, ο εισαγγελέας παρέπεμψε προς έλεγχο δημόσιες αρχές, οι οποίες πιθανόν, εφόσον βγήκαν αθώοι και τα λεφτά αυτά υπάρχουν, διότι ήρθαν απ' έξω άνθρωποι από τον Καναδά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα ελεγχθούν. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Αγαπητέ φίλε, γιατί δεν αποπληρώνουν λοιπόν το χρέος αφού έχουν τα χρήματα? Διότι αυτό είναι απλό το ερώτημα. Μπορούν να τα αγοράσουν μόνοι τους, μόνοι τους. Θα σας πω, κύριε Τζιμέρη, και μπιρ παρά μπορεί να τα αγοράσουν. Εσάς ειδικά που είστε... Μα είναι κοινή λογική αυτή. Είστε άνθρωπος του επαγγέλματος, σας επαθώ ιδιαίτερος, γιατί έχουμε κακοπεράσει εμείς οι βιοτέχνες από αυτό το εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον που υπάρχει και καταδυναστεύει την πατρίδα μας. Το τι λένε οι άλλοι τώρα, ο κόσμος που μας ακούει, καταλαβαίνει. Τέλος πάντων, κύριε Χατζηνικολάου, ο άνθρωπος αυτός, και υπάρχουν εδώ παρακαλώ, είναι 6 βουλευτές σε λίγο καιρό του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα κληθούν να ερωτηθούν και να απαντήσουν από τον ανακριτή, διότι σε καθέναν από αυτούς τους έχει, τους έχει παραδοθεί μήνυση περί εσχάτης προδοσίας, γιατί δεν πήραν τα χρήματα αυτά. Παρακαλώ πολύ. Θέλω να έχω μια απάντηση από όποιον βουλευτή ή οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί να μου απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Σιμακοπούλου, μια σύντομη απάντηση. Για το τελευταίο, απλά λυπάμαι πάρα πολύ που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παίζουν με τον πόνο μου. Λυπάμαι. Ειλικρινά. Αυτό έχω να πω μόνο για αυτό. Λυπάμαι. Παίζουν με τον πόνο μας. Μακάρι να υπήρχαν αυτά. Προσπαθώ, έτσι με βγαίνει όλη την να παρακολουθήσω τη συζήτηση. Κάποια στιγμή πρέπει να μας δώσει το λόγο για να απαντήσουμε σε όλα συνολικά. Θα σας παρακαλώ. Ελάτε. Δεν, επειδή δεν έχουν τελειώσει και ήθελα να μιλήσω συνολικά, να μην χαλάσω την κουβέντα. Όχι, να μιλήσετε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Άκουσα το εξής. Το καθένας από εδώ φέρνει το πρόβλημά του εδώ μέσα καλά στην εκπομπή και πολύ καλά κάνει και οτιδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο καθένας δεν έχει μια ευθύνη. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση ότι όλοι εδώ πέρα οι συμπολίτες μας που ήρθαν δεν έχουν καμία ευθύνη και δεν ψήφισαν τίποτα από όλα αυτά τα κόμματα που μας έφεραν σήμερα, κατά την άποψή τους, εδώ που μας έφεραν. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι, ακούστε με, κοιτάξτε να δείτε, ακούστε, μισό λεπτό. Όταν εσείς λέτε, και πολύ καλά λέτε, ότι δεν καταλάβατε ότι το πολιτικό προσωπικό έχει ξύλινο λόγο ή οτιδήποτε, θέλω να σας πω και ότι εσείς είσαστε εφισμένοι και μιλάτε όπως τα τηλεπαράθυρα. Θέλω να σας το πω, ακριβώς έτσι είναι. Μιλάτε όπως μιλάνε οι περισσότεροι και όχι για όλους, στα τηλεπαράθυρα. Αυτό είσαστε θυσμένοι κι εσείς. Γιατί εδώ πέρα δεν άκουσα κάτι πιο σημαντικό ή μια καινούρια ιδέα που θα μας βοηθούσε. Τρίτον, θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, σας παρακαλώ. Όπως εγώ, όπως σας άκουσα, θα με ακούσετε. Κύριε, όχι παρακαλώ, όπως με ακούσατε θα σας ακούσω. Κοιτάξτε να δείτε. Βάλτε το βίντεο, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Εγώ προσωπικώς ξεκίνησα την τοποθέτησή μου προκειμένου. Με συγχωρείτε, κύριε Κουντουρά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας άκουσα πολύ καλά. Άκουσα, είπα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και αφήστε με να μιλήσω, σας παρακαλώ. Εσείς έχετε την πολυτέλεια του μικροφόνου. Εγώ μίλησα 3,5 λεπτά. Βλέπω το ρολόι απέναντι. Εσείς νομίζω 24-25. Για να μην πείτε ότι για τον ίδιο λόγο, δεν κατάλαβα. Επαναλαμβάνω ότι. Λέω λοιπόν το εξής. Αφήστε τώρα. Λοιπόν, και ήρθα και προσωπικά και μάλιστα μου φερθήκατε με σκαιό τρόπο, με σκαιότατο τρόπο και με ξυλινότατη γλώσσα, ηρεμότατα ήρθα και σας πλησίασα και σας είπα εκτός τηλεοράσεως αν θα συμφωνούσατε στην πάρα πολύ απλή πρόταση η οποία δεν έχει ουσία οικονομική αλλά συμβολική, όπως σας ζήτησα και με τον κύριο διευθυντή εδώ πέρα.
συμβολική. Ένα πολύ απλό πράγμα. Καταρχήν για την Επιτροπή. Κατά δεύτερον, βάλτε το βίντεο. Τρία πολύ απλά πράγματα είπα πριν. Τα οποία. Συγγνώμη που κάνω αναφορά στο πρόσωπο μου, κύριε Χατζηνικολάου, και συμπολίτες μας είπαν άλλες προτάσεις. Πολύ συγκεκριμένες. Κάνετε λάθος ότι οι πολίτες δοκιμασμένες. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Θα έχετε το λόγο μετά. Πώ θα με συγχωρείς. Θα έχετε μετά. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Σας είπα και πριν, τα λεφτά. Προσωπικά επαναλαμβάνω, νομίζω ότι δεν βρίσκονται φερρυπίν στην ακίνητη περιουσία την οποία φορολογείται άγρια και σας λέγω και πάλι, δεν τεκμηριώνει φοροδοτική ικανότητα η ιδιοκτησία από μόνη της. Απλά πράγματα. Δεύτερον, πού θα βρούμε τα λεφτά? Στο λαθρεμπόριο, στην αδήλωτη εργασία, στον τρόπο με τον οποίο ρέουν τα λεφτά από τη μία τσέπη στην άλλη και ο κρατικός μηχανισμός τυρβάζει. Επίσης, σας είπα, όταν. Ξαναλέτε όλα. Συμφωνώ. Το λέω για να του το υπενθυμίσω. Γιατί προκαλεί, κύριε Χατζηνικολάου. Ότι δεν άκουσα καμία ιδέα. Απλά πράγματα. Έχω άποψη και θα τη λέω όπως τη λέτε κι εσείς. Ναι, αλλά μην λέτε ότι δεν έγιναν προτάσεις. Δεν νιώθω. Κύριε Κωνσταντινόπουλο, ότι δεν έγιναν προτάσεις. Και μην λέτε ότι δεν μιλήσανε ορισμένοι εξ ημών. Σας παρακαλώ, κύριε Χατζηνικολάου. Πολύ συγκεκριμένα. Σας παρακαλώ λοιπόν. Πάρα πολύ. Δεν νιώθω. Δεν νιώθω. Δεν νιώθω, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν νιώθω σε καμία περίπτωση. Σας παρακαλώ να μιλήσω. Δεν έχω μιλήσει καθόλου. Δεν απευθύνθηκα εγώ τίποτα. Κύριε, δεν νιώθω ότι δεν είμαι. Το 2009 εκλέχτηκα βουλευτής και ήμουν μέσα στην κοινωνία. Άρα δεν νιώθω ότι εσείς είστε κάτι διαφορετικό με μένα. Και με τα αυτά που ψηφίζω και υποστηρίζω, το πιθανότερο είναι να γυρίσω, να μην κρατήσω την καρέκλα μου και να ξαναγυρίσω αύριο στη δουλειά μου. Άρα δεν το δέχομαι από κανέναν ότι εσείς είσαστε κάποιο άλλο είδος και εμείς είμαστε κάτι άλλο. Δεν το δέχομαι. Και τρίτον, κύριε Μπογιόπουλε. Ακούσατε, επειδή είπατε. Παρακαλώ, όχι έτσι. Παρακαλώ θερμά. Παρακαλώ. Σεβαστείτε την εκπομπή. Επειδή απευθυνθήκατε και είπατε διάφορα ονόματα, θέλω να σας πω κάτι από πού είμαι. Θα σας το πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σας πω εγώ. Θα σας πω εγώ. Προτείνω να βάλετε θα σας τελεία πω, τώρα. Θα σας εδώ πω, όχι, όχι. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν θα πω. Δεν φοβάμαι τελεία. Αυτό. Δεν φοβάμαι. Μην με φοβίζετε. Σας λέω το εξής. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Λεμεσά. Δεν χρειάζομαι προστάτες. Δεν χρειάζομαι προστάτες. Δεν χρειάζομαι προστάτες. Δεν χρειάζομαι προστάτες. Και σας λέω ότι γεννήθηκα στην Λεμεσά και μεγάλωσα στην Λεμεσά Κορτινίας. Δεν ήμουν ποτέ επαγγελματικό κομματικό στέλεχος και δεν πήρα ούτε ένα ευρώ ούτε δραχμή από κομματικό επαγγελματικό στέλεχος. Τα λέω για σας, να το ξέρετε. Για μένα για ποιο λόγο. Να μας πείτε εσείς αν ήσασταν κομματικό επαγγελματικό στέλεχος. Τα επόμενα τρία λεπτά να τελειώσουμε. 30 δευτερόλεπτα. Θα παρακαλέσω, όχι. Νίκο μου, δεν θα σε αφήσω. Μα... Δεν θα σε αφήσω, διότι κλέβετε χρόνο από τους συμπολίτες μας για να κάνετε τώρα αλλά... κοντρίτσα άνευ νοήματος στις 2.30 το πρωί. Τώρα, αν ήμουν εγώ κομματικό στέλεχος. Δεν θέλω να κάνω κόντρα, θέλω λίγο. Ρε, πάνω. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Θα μείνουμε άλλη μισή ώρα. Δεν γίνεται. Δεν έχω το χρόνο αυτό. Πρέπει να τελειώσουμε σε 4 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, παρακαλώ. Μισό λεπτό, βρε παιδιά. Γιατί πολύ το προσωποποίησε τώρα. Μισό λεπτό. Άκου, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Δεν υπήρξα ποτέ κομματικό στέλεχος του ΚΚΕ. Θα ήταν μεγάλη μου τιμή να είμαι. Δεν υπήρξα ποτέ. Θα ήταν μεγάλη μου τιμή να είμαι. Τελειώσαμε. Εγώ την είπα την άποψή μου. Τελειώσαμε, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε? Εγώ δεν έχω ό,τι έχω πει. Παρακαλώ, κύριε Σκουφλέτη. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ειλικρινά θα ήθελα να πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα για κάποια και να θέσω και ερωτήματα. Και να θέσω και ερωτήματα. Νομίζω ότι η αγωνία, ο απορριπτικός τρόπος των παρεμβάσεων εδώ πέρα πρέπει να τον ακούσουμε όλοι. Αλλά. Για να είναι γόνιμη αυτή η καταδικαστική προσέγγιση, που νομίζω ότι αυτή είναι η αίσθηση που έχουμε όλοι, δεν πρέπει να είναι ισοπεδωτική όχι προς τα πρόσωπα ή προς τα κόμματα, αλλά ως προς την προσπάθεια να αναζητηθούν οι αιτίες. Και οι αιτίες είναι πολιτικές. Οι αιτίες είναι πολιτικές, δεν προκύψαν τυχαία. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω, γιατί βλέπω ότι με κοιτάζετε άγρια σχέση με τον χρόνο. Καθόλου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πέρα από τα προγράμματα. Νομίζω ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε κάτι, κοινωνία, πολίτες και κόμματα μια άλλη σχέση με την πολιτική. Να ξεχάσουμε ότι αυτή η υπόθεση είναι μόνο αυτών που κάθονται στο τραπέζι. Ότι είναι των επαγγελματιών πολιτικών. Η πολιτική, τα κοινά, η ζωή μας πρέπει να είναι όλων. Πρέπει να οικοδομήσουμε άλλες σχέσεις πια με την πολιτική. Πρέπει να φύγουμε από τους καναπέδες μας, πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, πρέπει να βρούμε οργανωμένους τρόπους να συνδιαλεγόμαστε για να μπορέσουμε να επιλέξουμε όχι γενικά και όριζα τις καλύτερες λύσεις, τις καλύτερες πολιτικές. Προς το παρόν, δυστυχώς, αυτή η σχέση κοινωνίας και πολιτικής έχει διαραγεί.
Ποιος τη χάλασε αυτή. Μπορώ ποιος τη διέρχεσαι. Κύριος Παφίλης. Παρακαλώ. Εσείς κάνατε ερώτηση. Δεν έκανα καμία. Ελάτε. Μπορώ ο κύριος Παφίλης. Τόση ώρα μιλήσατε. Ερώτηση δεν α, θα κάνετε και ερώτηση. Σας παρακαλώ. Ελάτε κύριε Παφίλη. Πείτε το. Εμείς μπορούμε να κατανοούμε την αγανάκτηση. Ωστόσο όμως είναι άδικο να λέτε ότι δεν λέει ο καθένας κάποιες προτάσεις. Εγώ σας είπα τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Μπορεί να διαφωνείτε ριζικά. Και μπορώ, αν θέλετε, να κάνουμε και μια συζήτηση αναλυτική σε ένα πάνελ, να έρθει ένας εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ποιος θα είναι, και να παρουσιάσουμε όλο το πρόγραμμά μας. Μισό λεπτό. Θα τελειώσει. Όχι, ανακοινώνω ότι θα γίνει σύντομα. Βέβαια. Διότι έχω επικοινωνήσει με τον γραμματέα του κόμματός σας και θα έρθει εδώ να συνομιλήσει με πολίτες. Πολύ σύντομα. Ένα θέμα. Δεύτερον. Είναι πολύ εύκολο να λες όλοι είναι ίδιοι. Και 300, δεν έχουμε την ευθύνη αυτή εκ μέρους του ΚΚΕ. Καταρχήν, όλες αυτές οι αποφάσεις που έχουν πάρθει όλα αυτά τα χρόνια, εμείς ήμασταν εναντίον. Δεύτερον, θα σας ρωτήσω και εσάς. Εμείς το 1997 είπαμε ότι έρχεται μεγάλη κρίση στον καπιταλισμό. Οι υπόλοιποι μας κορόιδευαν. Εμείς είπαμε ότι όταν θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χειροτερέψει η κατάσταση στην Ελλάδα. Ποιος επιβεβαιώθηκε. Οι άλλοι σας είπαν ότι θα γίνετε επιχειρηματίες, θα γίνετε το ένα, θα γίνετε το άλλο. Εμείς είπαμε ότι όποιος και να βγει το 2009 θα πάρει αυτά τα μέτρα τα οποία πήρε. Και πήρε 44% το Πασόκ και δεν ξέρω πώς είναι η Δημοκρατία. Έγιναν αυτά ή όχι. Έχουμε επιβεβαιωθεί σε μια σειρά εκτιμήσεις. Όταν οι υπόλοιποι έτασαν παρασυστήνους κόσμους. Και κάποιος που μίλησε για την παγκοσμιοποίηση, εμείς είπαμε ότι η ανθρωπότητα μπαίνει σε νέο μεσαίωνα το 1991. Με όλα τα στραβά και τις δυνάμεις. Μια τελεία. Θα τελειώσω εδώ τώρα. Θα τελειώσω εδώ. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτά εμείς τι ζητάμε. Εμείς ζητάμε να ασχοληθείτε με τις θέσεις μας, να τις κρίνετε και κυρίως. Την ιστορία δεν την γράφουν κύριε Παφίλη, παρακαλώ. Την γράφουν οι λαοί. Οι εργαζόμενοι, αυτοί που έχουν τον πλούτο στα χέρια τους. Τι σας λέμε λοιπόν. Πάρτε τον, δικό σας είναι. Κύριε γιατί οικονόμου, δέχεστε μια κούφτα ένα λεπτό, να σας φτάνουν σε αυτή την κατάσταση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και εμείς θα βοηθήσουμε σε αυτό. Λοιπόν, για ένα λεπτό. Αγάπη, πες μου κάτι, να σε ρωτήσω ειλικρινά. Πιστεύεις ότι χωρίς μικρόφωνο ακούγεσαι. Έχεις κάνει ανακάλυψη μεγάλη. Η πρότασή σου είναι αυτή. Τηλεόραση χωρίς μικρόφωνο. Σε έχω παρακαλέσει 10 φορές. Μίλησες. Δηλαδή, κατά αναλογία, οι άλλοι συμπολίτες που δεν μίλησαν έπρεπε να με έχουν δείρει. Εσύ έχεις μιλήσει 5 φορές. Μία μίλησα. Ελάτε, παρακαλώ. Παρακαλώ θερμά. Ελάτε, κύριε οικονόμου. Δεν θα κλείσετε εσείς, οι πολίτες θα κλείσουν. Ένα λεπτό, δεν έχω. Ναι, πείτε. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι είναι γεγονός ότι η κοινωνία όπως αποτελείται από πολλές τάξεις, πολλές κοινωνικές ομάδες, δηλαδή. Εδώ ο λόγος όπως ακούστηκε πραγματικά δεν είναι ίδιος από όλους τους ανθρώπους, από όλους τους συμπολίτες μας. Γιατί ο καθένας έχει τα βιώματά του και την κοινωνική του έλξη. Πραγματικά, αλλιώς μίλησε ο συνταξιούχος, αλλιώς μίλησε ο έμπορος εδώ, αλλιώς μίλησε ο κάθε ένας. Έτσι είναι και οι πολιτικές ομάδες και τα πολιτικά κόμματα. Πραγματικά δεν είναι ίδιος ο λόγος κανενός. Όμως ο θυμός και η αγανάκτηση για την κατάσταση όπως είναι τώρα, πολλούς. Τους οδηγεί σε αυτή την ισοπαίδωση. Νομίζω ότι αν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι τελευταία στιγμή και το αποτέλεσμα, το συμπέρασμα της σημερινής διαδικασίας είναι ότι κάποιες πολιτικές παρατάξεις προσπαθούν να διατυπώσουν ένα λόγο για την επόμενη μέρα, κάποιες θέλουν να δικαιολογήσουν την προηγούμενη μέρα και κάποιες αγωνιούν για την σημερινή μέρα. Μου επιτρέπετε, ελάτε, κυρία Κούμπα. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής σήμερα, τώρα. Αυτό που είπε ο Παναγιώτης είναι πολύ σωστό. Είναι απλά πράγματα. Η αδήλωτη εργασία, να πατάξουμε το λαθρεμπόριο, να πιάσουμε αυτούς που φοροδιαφεύγουν, να βάλουμε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη, να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση που θα είναι παραγωγική για την Ελλάδα, για να μπορούμε να ζούμε χωρίς δανεικά και χωρίς οκταπλάσιους φόρους. Είναι απλά τα πράγματα. Πού είναι η πολιτική βούληση, κυρία Χατζηνικολάου? Αλλαγή πολιτικής τώρα. Εμείς λέμε έξω από το μνημόνιο, γιατί αυτή η σκληρή λιτότητα δεν οδηγεί πουθενά. Θέλουμε ανάπτυξη. Οι κύριοι θέλουν μέσα στο μνημόνιο. Μα έχουμε προτάσεις και μέσα στο μνημόνιο. Τους τα λέμε, ούτε αυτά τα κάνουν. Αλλαγή πολιτικής τώρα.
Ναι, κύριε. Θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει να προτείνει ένα δικό της μνημόνιο, η πολιτική ένα δικό τους μνημόνιο. Και αυτό που βλέπουμε από τα σχόλια των πολιτών είναι ότι η σχέση εμπιστοσύνης έχει διαραγεί. Αλλά ο ισχυρός είναι αυτός που ξαναχτίζει τη σχέση εμπιστοσύνης. Όταν ο κύριος λέει αυτό που λένε όλοι οι Έλληνες, ημών συμπεριλαμβανομένων, ότι το να έχεις τούβλα δεν σημαίνει ότι έχεις και χρήματα να πληρώσεις φόρο ακινήτου. Αυτό πρέπει να το καταλάβει η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτοί θα ξαναχτίσουν μια καινούργια σχέση εμπιστοσύνης. Δεν μπορούν να το κάνουν. Μάλιστα. Ό,τι και να λένε οι πολίτες σε αυτή τη φάση, ακόμα και ακραία πράγματα, είναι απολύτως δικαιολογημένοι. Απολύτως. Και η δουλειά των πολιτικών, όσο και αν φταίνε ή δεν φταίνε, είναι να ακούνε, να πράττουν και να είναι στο πλευρό των πολιτών σε αυτά τα οποία λένε. Κύριε Κώστα, ανέφερε στον Αβέροφ. Μακάρι να ήταν ψηλός ο πήχης. Μακάρι να του φτάναμε στο μικρό του δαχτυλάκι και θα ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά σου υπόσχομαι ότι και εγώ και αυτή η κυβέρνηση κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εσύ κάνεις υπομονή και όλοι μαζί κάνουμε ό,τι μπορούν για να βρούνε δουλειά η Χριστίνα και ο Κώστας. Λοιπόν, ποιος συμπολίτης μας θα κάνει επίλογο. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Γιατί το κάνετε. Θα σας παρακαλέσω θερμά. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε κάτι. Ακούστε με για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ακούστε με για ένα λεπτό. Με ακούτε, παρακαλώ. Αγαπητέ φίλε, με ακούτε. Εδώ είναι μια εκπομπή στην οποία προσπαθούμε να ακούγονται οι πολίτες. Αν η εκπομπή αυτή γίνει καφενείο, όπου εφορμά ο ένας εναντίον του άλλου, δεν θα ξαναέρθει κανείς. Και απλούστατα θα γίνει και αυτή σαν όλες τις υπόλοιπες. Θα έρχονται μόνο οι πολιτικοί. Βοηθήστε με λοιπόν. Όχι, δεν μπορείτε να μου απαντήσετε με αυτόν τον τρόπο. Σας έδωσα το λόγο με απόλυτη ελευθερία. Συμφωνήσαμε από την αρχή ότι παίρνει ο καθένας το λόγο και μιλάει. Και ότι δεν φωνάζουμε όλοι μαζί. Δεν είναι γήπεδο, είναι εκπομπή διαλόγου. Παρακαλώ, ελάτε. Εσείς μιλήσατε. Εγώ δεν μιλήσα. Εσείς δεν μιλήσατε. Εγώ ένα δευτερόλεπτο. Και εσείς, οι δυο σας θα κάνετε επίλογο. Μάλλον ένας από τους νέους θα κάνει επίλογο μετά από τους δυο σας. Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω που... Όχι, να μην με ευχαριστήσετε. Στην ουσία να πω. Ωστόσο, είχα ένα ειδικό πρόβλημα να πω σε αυτή την ομίγυρη, ότι ας πούμε ένα έγκλημα που είναι πράγματι μεγάλο έγκλημα, εσείς ούτε το αναφέρατε κανείς. Και αν δεν έλεγε η κοπελιά τη λέξη πολύτεκνος, δεν θα το έλεγε κανείς. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που γίνεται στην Ελλάδα μας. Το δημογραφικό, λέτε. Σε 10 χρόνια, 20, δεν θα μπορούμε να μιλάμε, γιατί δεν θα έχουμε παιδιά. Εκτός νομίζω ο κύριος Χατζηνικολάου που έχει 4 και το έμαθα τώρα και χάρηκα πάρα πολύ. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη παρηγοριά μου που έμαθα σήμερα. Ότι έχει ο Νίκος 4 παιδιά. Έχω 4. Εγώ λοιπόν λέγομαι Στρατής Παλιάκης. Έχω του Θεού 13 παιδιά. Έχω 4 παιδιά, και θα δούμε. 13 παιδιά και 51 εγγόνια. Κύριε Παφίλη, έχω κάτι για να πω για σένα. 13 παιδιά. Και εσύ με παρηγορείς τώρα γιατί έχω να πω για σένα. Γιατί αναφέρθηκες σε ένα ωραίο χώρο, το κομμουνιστικό χώρο, αλλά δεν είπες αυτοί οι κομμουνιστές τι κάνανε εκεί που τα κάνανε τα όργια. Πόσα εκατομμύρια φάγανε οι άνθρωποι εκεί και έρχεσαι τώρα εδώ να μας πεις για κομμουνισμό. Δηλαδή θα γίνει και εδώ έτσι. Αλλιώς είστε πολύ καλοί. Επίσης ο δημοσιογράφος, ο Μπουγιόπουλος το όνομά σας, χάρηκα πάρα πολύ. Με καλύψατε εσείς πάνω σε πολλά θέματα. Εγώ όμως έχω να σας πω και να επιμείνω ότι αυτοί οι καημένοι πολίτεχνοι που έχουν τόσα πολλά παιδιά ήθελαν κάτι μικρά πραγματάκια, πολύ μικρά. Τους πέταξε τώρα με αυτά τα νομοσχέδια, τους έκανε εχθρούς τους πολίτεχνους. Αυτό το κράτος, αυτοί οι άνθρωποι που συμπράξαν μαζί. Τους πέταξε. Για σπίτια, για αυτά που οι άνθρωποι, ένας με 13 παιδιά. Το μικρόφωνο. Τι να έχει με 13 παιδιά. Κι όμως εμένα τώρα μου ήρθαν δυο από την εφορία έχουν να πληρώνουμε δόσεις. Θα κάνουμε 48 δόσεις λέει τα χρήματα. Τα παιδιά μου που είναι 9 παντρεμένα και είναι όλοι καθηγητές, γιατροί. Λέει παπά τι θα κάνουμε. Λέει παιδιά ελάτε εδώ να πάρετε τη σύνταξή μου που είναι 1000 να τα μεράσουμε. Τι θα κάνουμε. Κάναμε από ένα σπίτι και τώρα είναι στα δικαστήρια παιδιά μου που είναι καθηγητές. Που έχουν από 8 παιδιά το καθένα. Είναι καθηγητές. Μια κόρη μου έχει γράψει 9 βιβλία παιδικά. Τέτοια πράγματα και όμως είναι όλα πλευρισμένοι. Λέει πατέρα, πήγαινε να πεις κάτι εκεί. Τι να πω εγώ τώρα, να μεθώ την κυβέρνηση και τους άλλους και τη συμπολίτευση. Έπρεπε να ντρέπονται που ήρθαν και αυτοί εδώ να πούν στον Χατζηνικολάου. Όχι κύριε, δεν έρχομαι εκεί πέρα. Ντρέπομαι να πάω εκεί πέρα σε τέτοιο πάνελ. Δεν θα βρεθεί ένας να μας πει αυτά τα πράγματα. Σας τα λέω, έπρεπε να είσαστε ένοχοι, να γράφετε
που πάντα ενοχη... να λέτε συγγνώμη, ζητάμε συγγνώμη και εσάς και όλους. Βέβαια, οι υπόλοιποι που μιλήσαν έτσι, που πήραν ωραίες θέσεις, τους χάρηκα όλους. Εγώ σας λέω, άμα πολύ σύντομα να πω μισό λεπτό, ότι αυτά τα προβλήματα τελευταία που έγιναν, που είπε ο άλλος, λέει, ο εφοπλιστής, λέει, είναι πολύ τεκνοστό, εφοπλιστή, θα το είναι, εγώ τους έψαξα, δύο εφοπλιστές είναι όλοι και όλοι που έχουν από τέσσερα παιδιά, ένας ο Χατζιωάννου, ο οποίος έχει πέντε, και αυτούς ανέφερε ο υπουργός των, πώς το λέει, των οικονομικών, ότι, παιδί μου, η πολίτευνη είναι έτσι. Τι έτσι, να, εγώ είμαι των 1.400 ευρώ, είμαι συνταξιούχος, τα παιδιά μου, τα τέσσερα, δεν έχουν δουλειά καθόλου. Ένας πάει και δουλεύει, δεν θέλω να πω ότι είναι δουλειά. Τώρα είναι τρεις μήνες. Λέει, παπά, λέει, δουλεύω με το μηχανάκι, πάει το παιδί. Κάνει μια δουλειά μέσα. Και τον δίνω εγώ 10 ευρώ κάθε μήνα, γιατί δεν έχει να πληρώσει αυτά που δουλεύει. Τι μου λέτε τώρα, αυτούς τους πολίτες λοιπόν θέλουν ένα μάξινα τώρα το παιδί μου, λέει 8 παιδιά θα δώσω 1000 τόσα ευρώ για το δίλητρο που έχει, πώς να το βάλει 7 παιδιά μέσα. Ο άλλος έχει 8, πώς να το βάλει. Έχουν λοιπόν ένα δίλητρο αυτοί οι καθηγητές, σας λέω είναι καθηγητές. Και μάλιστα δωρεάν το έκαναν αυτά τα αμάξια. Και τώρα δεν μπορούν να πληρώσουν το χιλιάρι που θέλει. Να, αυτά πρέπει, να που πάμε, ερχόμαστε στα διόδια, πάμε. Ένας άνθρωπος να του πει, ρε παιδί μου, αυτός να μην πληρώσει, αφού έχει την κάρτα του. Έχει 8-10 παιδιά. Τι να πληρώσει, κατάλαβες, και μας αγνοούν τελείως. Αλλά εγώ πιστεύω, δεν προφητεύω, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, ότι πολύ σύντομα θα ψάχνουμε να βρούμε παιδιά. Να ψάχνουμε παιδιά. Και δεν θα χαιρόμαστε. Άμα δεν έχουμε παιδιά, δεν υπάρχει καρά. Ας το πει και ο Νίκος, ας το πει. Χωρίς παιδιά δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει ευτυχία, δεν υπάρχει έρωτα, δεν υπάρχει αγάπη. Συγγνώμη που τα θέτω τόσο γρήγορα, γιατί ήρθα τώρα να κάνω επίλογο. Δεν έπρεπε να μιλάμε κάθε μέρα. Μου καλεί ο Νίκος να του λέω τι χαρές αισθάνεται η οικογένειά μας με τα παιδιά. Τι ομορφιά έχει. Να φύγει εδώ στο σπίτι. Ήρθαμε χθες και φάγαμε. Χθες φάγαμε 55 άνθρωποι στο σπίτι. 55. Και καλά που ήταν ένας ψαράς που με ξέρει. Και μου έδωσε ένα ψάρι 5 κιλά ένα ψάρι για να φάνε τα παιδιά. Ή κάπως έτσι από την εκκλησία ειδικά. Δεν μπορώ να μην το επενδύσω αυτό. Από την εκκλησία τρώμε κι εμείς. Από την εκκλησία, από το μοναστήρι, από το Άγιο Εφραίμ, τη Νέα Μάκρη, προχθές. Μου λέει η γερόντισσα, μου λέει στρατή, πάρε 2 δοχεία λάδι. Από τις Πέτσες, μια μοναχή πάλι, και αυτή μοναχή. Λέει η στρατή, ελάτε, πώς ζείτε. Και μου έδωσε 9 δοχεία λάδι. Και έτσι ζούμε και είμαστε μια χαρά. Χαιρόμαστε. Ο άλλος, ο πρωτοπαπάς από την Καβάλα, το Άγιο Όρος, η Ιερά Μονή Ιωσίου. Πάρε παιδί μου στρατή. Και έτσι ζούμε και χαιρόμαστε και υπάρχουν. Πολύ σύντομα. Ναι. Λέγομαι Αντώνης Δημόπλος. Θα απευθύνω έναν πολύ καλό χαιρετισμό στον κύριο Χατζηνικολάου για την εκπροσώπησή του, την υπομονή του. Και θέλω να πω στους αγαπητούς προσκεκλημένους, γράμματα όλοι ξέρουμε, αλλά θέλουμε και λίγη λεβεντιά. Πατρίδα, έχω γράψει ένα ωραίο. Αλίμονο στη χώρα που έχει ανάγκη από ήρωες. Ευχαριστώ. Σωστό αυτό. Πολύ σωστό. Λέγομαι Παύλ Πάλα και όπως ο κ. Πουγιόπουλος έθεσε στην αρχή το θέμα της εκπομπής, ήταν για την οικονομική κρίση και για κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν ΔΕΗ, που τους είχαν κόψει. Και όλοι όσοι κάθονται εκεί πέρα εστιάσανε στην οικονομική κρίση και στην ανάπτυξη της χώρας. Κανένας όμως δεν είπε για τους 380.000. Δεν είπε ούτε μια λύση αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, αναφέρανε ότι κάποια μοντέλα κυβέρνησης, το αμερικάνικο και το γερμανικό. Λοιπόν, έχω να πω ότι είναι τόσα κόμματα, είναι 300 βουλευτές, μπορούν να σκεφτούν κάτι, ένα δικό τους μοντέλο ηγεσίας και να βρουν έναν τρόπο ώστε και οι φτωχοί να είναι καλά και οι πλούσιοι, δηλαδή να μοιραστούν τα κέρδη, τα έσοδα, τα πάντα. Να μην υπάρχει τέτοια ανεργία, τέτοιο ποσοστό ανεργίας. Επίσης, αναφερθήκαν στην ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη. Ναι, μεν, θέλουμε την ανάπτυξη επειδή είναι πολύ σπουδαίο και επενδυτές δεν υπάρχουν. Όχι επειδή δεν θέλουν, επειδή η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα, αλλά επειδή η κυβέρνηση δεν τους αφήνει να επενδύσουν στη χώρα. Και αυτό δηλαδή δεν είναι σωστό, επειδή με την επένδυση όλοι οι σπουδαστές, όλοι οι φοιτητές, όταν αποφοιτήσουν θα βρουν δουλειά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και μία φράση από την κυρία εδώ για να κλείσουμε. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ναυροζίδου Μαρία.
εκπροσωπώ τις τρίτεκνες οικογένειες και στη συνέχεια του κυρίου, του συνομιλητή των Πολυτέκνων, θα ήθελα να πω το εξής, ότι πραγματικά για να υπάρξει συνέχεια της Ελλάδας, θα έπρεπε να δώσουν και κάποια δυνατότητα στα παιδιά μας που είναι άνεργα, να υπάρξει εργασία, να μπορέσουν να κάνουν τις δικές τους οικογένειες. Πώς θα δημιουργήσουν τις οικογένειές τους όταν δεν έχουν εργασία τα παιδιά? Πώς θα μπορέσουν τα παιδιά αυτά να τεκνοποιήσουν? Που ακόμα και οι οικογένειες που έχουν ένα παιδί δυσκολεύονται να αποκτήσουν ένα δεύτερο παιδί, διότι δεν υπάρχει καμία κοινωνική υποστήριξη από την πολιτεία. Επιπλέον, θα ήθελα να σας πω, στο Δήμο που μένω, στο Δήμο Αχαρνών, έτσι μαστίζεται και από ανεργία, και από τα ναρκωτικά και από την εγκληματικότητα. 200 και πλέον οικογένειες, τρίτεκνες οικογένειες, κινδυνεύουν να τους κόψουν το ρεύμα αυτή τη στιγμή και αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους που έρχονται ο ένας πίσω από τον άλλον. Ελπίζω και εύχομαι να βρεθεί πραγματικά μία λύση για τις οικογένειες και να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα όλη η πολιτική για την υπογεννητικότητα που μαστίζει τη χώρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστώ και όσους από τους τηλεθεατές μας άντεξαν μέχρι αυτή την πολύ προχωρημένη ώρα και μας παρακολούθησαν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Καλή σας νύχτα.